ολοκληρώθηκε στο κλειστό των Χανίων η αγωνιστική του διασυλλογικού πρωταθλήματος Α1 κατηγορίας επιτραπέζα της Φερισσής με τη συμμετοχή των ομάδων του Όμιλου της Φέρης Χανίων που ήταν και ο πρωταθλητής της ΑΕΚ του Πέρα και του Βόχα. Οι αρχές έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό, με το τελευταίο χρονικά μάτς μάλιστα ανάμεσα στον ΟΑΧ και τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα να κρίνεται σε λεπτομέρειες. Με τον Στράτο Δαμιάννη, εκείνο το σκορ ήταν στο 3-3, να μην μπορεί να συμμετέχει στο διπλό και τη Χανιώτικη ομάδα να πανηγυρίζει την νίκη. Το μάτς ήταν συναρπαστικό, κάτι που αποδεικνύεται και από τη διακύμανση σκορ. Ο Κράστεβ νίκησε τον Αντωνιάδη στο πρώτο γκέι με 3-2, 11-9, 7-11 και 10-12, 11-6 και 11-7, ενώ ο Κορδούτης απάντησε 1-1 με 3-2 στα γκέι, 9-11, 11-8, 8-11, 11-3 και 4-11. Ο Τσιόκας έδωσε προβάδισμα 2-1 σετ με 3-1 games κόντρα στον Μαλινάκη, 11-8, 11-4, 7, 11, 11, 9, ενώ είχαμε την ισοφάριση για τον ΟΑΧ με τον Κορδούτη 3-1 κόντρα στον Κράστεβ, 12-14, 12-14, 11-9 και 9-11, ίσως το πιο αφήρωπο μάτς με τρομερό θέαμα και πινκ-πονγκ υψηλού επίπεδου. Ο Τσιόκας έδωσε εκ νέου προβάδισμα στον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα, καθώς νίκησε τον Αντωνιάδη με 3-0. Όμως και εδώ είχαμε μάχες που κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, με τα 3 games να κρίνονται στο φινάλε, 11-9, 11-9 και 12-10. Ο Αντώνης Μαλινάκης έφερε ξανά το μάτς στην ισοπαλία 3-3 σε μάτς επίσης για Γερανεύρα, ειδικά στα δύο πρώτα games, όπου ήταν 12-14 και 9-11, για να έχουμε το τρίτο στο 6-11. Στη συνέχεια δεν είχαμε τη διεξαγωγή του διπλού, καθώς ο Στράτος Δαμιανός αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, όπως είπαμε και νωρίτερα. Για την ομάδα του Όμιλου της Φέρης Χανίων αγωνίστηκαν οι Αντώνης Μαλινάκης, Νίκος Αντωνιάδης και Δημήτρης Κορδούτης. Πετύχαμε τους στόχους μας, 2 νίκες στις 3. Χάσαμε μόνο από την ΑΕΚ, η οποία είναι πρωταθλήτρια και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδος και φέτος και πέρυσι. Πρωταγώνα με τη Βόχα κερδίσαμε, δεν φέρανε τους ξένους αθλητές που έχουν και κερδίσαμε εύκολα, 4-0. Στο δεύτερο αγώνα με την ΑΕΚ ήμασταν αρκετά ανταγωνιστικοί, χάσαμε 4-1, αλλά χάσαμε ακόμα άλλα 2 μάτς που πήγαν στην παράταση, 3-2 σετ δηλαδή. Και σήμερα με το Πέρα, το οποίο είναι μια πολύ καλή ομάδα και ανταγωνιστική, κερδίσαμε 4-3. Ήταν όλα τα μάτς πολύ δυνατά, πιστεύω ο κόσμος να τα απόλαυσε. Πολύ καλή αγωνιστική για εμάς στα Χανιά. Εμένα προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Έκανα 2 νίκες σήμερα στο ντέρμπι με το Πέρα και κατάφερα και μια νίκη στη μεγάλη ΑΕΚ που παίρνει το πρωτάθλημα φέτος και βοήθησα τα Χανιά να κυνηγήσουν την τέταρτη θέση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και από την ομάδα μου και από εμένα προσωπικά. Και δύο λόγια θα λέγαμε για την κλίση, έτσι, γιατί θα μας εκπροσωπήσει και με τα Γαλανόλευκα. Στις αρχές Μαρτίου θα εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα στο Under 21, στο κάτω των 21 πανευρωπαϊκό, παρέα με τον Σγουρόπουλο και που ήταν ο περσινός πρωταθλητής και θα διεκδικήσει πάλι τον τίτλο του και την Έλσα Τέρπου. Και θα είμαστε μια πολύ δυνατή αποστολή για μια ακόμα φορά στα πανευρωπαϊκά. Στην έδρα μας παίξαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε ένα πολύ δύσκολο μάτς χθες κόντρα στην ΑΕΚ και ένα σχετικά εύκολο σε καλό επίπεδο με τη Βόχα. Κάναμε ένα μια νίκη, μια ήττα. Ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί απέναντι στους πρωταθλητές στην ΑΕΚ. Με αποκορύφωμα την νίκη του Δημήτρη, του συμπαίκτη, στον Κώστα του Λαγογιάννη που είναι αθλητής με την εθνική ομάδα. Και σήμερα κερδίσαμε 4-3. Στο διπλό ουσιαστικά το οποίο δεν έγινε, αλλά σημαίνει αυτό στον αθλητισμό λόγω τραυματισμού. Για την απόδοση της ομάδας επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι είναι ομαδικό το άθλημα. Είχαμε και τρεις μια πάρα πολύ καλή απόδοση και ήμασταν πάρα πολύ αποτελεσματικοί, ιδίως στα άλλα δύο παιδιά. Και αποδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο πόσο ομαδικό είναι το άθλημα. Έχουμε τους αγώνες Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών. Πρώτη ομάδα φυσικά η ομάδα του Ομίλου της Φέρης Χανίων που παίζουμε στην Α1, στην υψηλότερη κατηγορία της χώρας. Η ΑΕΚ η οποία είναι αυτή τη στιγμή πρωταθλήτρια στη χώρα μας, η Βόχα και το Ασπέρα με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη. Τώρα είναι ο προτελευταίος γύρος. Έχουμε άλλο ένα γύρο που θα γίνει στο Ειρήνης και Φιλίας και μετά έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, τελική φάση ανδρών γυναικών που θα γίνει στα Χανιά, στον Κλαδισσό. Εκεί περιμένουμε πάνω από 80 αθλητές. Βάλτε συνοδούς, γονείς και φιλάθλους. Πάρα πολλοί κόσμος και μας ενδιαφέρει και ο χειμερινός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός όπως λέμε. Έχουμε κλείσει ξενοδοχεία, έχουμε προετοιμάσει τις ομάδες, είναι κοντά μας, είναι συνδιοργανωτής για τότε η Αντιπεριφέρεια Κρήτης και φυσικά ο Δήμος Χανίων. Ικανοποιημένη που θα γίνει για άλλη μια χρονιά στα Χανιά. Φυσικά και γίνεται επειδή πέρυσι θεωρήθηκε πάρα πολύ επιτυχημένο. Πήραμε 10 μετόνο για όλα αυτά που προσφέραμε, για την τέλεια διοργάνωση, που μια διοργάνωση θεωρείται πολύ καλή, όταν ακριβώς είναι στο δευτερόλεπτο η διεξαγωγή των αγώνων. Κάθε παιχνίδι δηλαδή, χωρίς καθυστερήσεις, αφού γνωρίζουμε ότι τα παιδιά κάνουν ζέσταμα και πρέπει να είναι έτοιμα την κατάλληλη στιγμή. Είναι μεγάλη χαρά μας που το τμήμα
Επιτραπέζης Αντισφαίρεσης Πικ-Πονκ με την άξια έφορο την κυρία Ειρηνάκη φιλοξενεί σήμερα μία αγωνιστική του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πικ-Πονκ όπου ήρθαν κορυφαίες ομάδες και είναι ευκαιρία στους Χανιώτες να δούνε και κορυφαίο Πικ-Πονκ. Εγώ σαν αντιπρόεδρος του ομίλου και στενά συνεργαζόμενος με την κυρία Ειρηνάκη νομίζω ότι αυτές οι εκδηλώσεις προάγουν το πινκ-πονκ και εύχομαι να έχουμε συχνά και υπενθυμίζω, αν και θα δοθεί ευκαιρία, ότι 29 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου για δεύτερη χρονιά συνέχεια φιλοξενούμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πινκ-πονκ με 84 αθλητές. Μεγάλη επιτυχία της κυρίας Ειρηνάκη. Είναι πολύ σημαντικό να είναι στα Χανιά και άλλη μια τέτοια διοργάνωση για δεύτερη χρονιά, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντικό αν σκεφτούμε ότι είμαστε επαρχία, οι δυνατότητες μας είναι οριακές. Παρόλα αυτά, φέτος δεν είχαμε αντίπαλο για την ανάθεση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και νομίζω ότι είναι επιτυχία για το σύλλογό μας που γίνεται μια επιπλέον τέτοια εκδήλωση εδώ πέρα, μεγάλη προβολή. Και το τμήμα μας του πικ-πονκ της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης είναι το πιο πετυχημένο διαχρονικά, 18 χρόνια στην πρώτη εθνική και θέλω να δώσω συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην άξια εφορό μας την κυρία Ειρηνάκη και στους παίχτες μας που έπαιξαν τόσο ωραία. Ελπίζω οι Χανιώτες στις 29 Φεβρουαρίου και 1η Μαρτίου που θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να έρθουν στον Κλαδισσό να χαρούν ωραίο πικ-πονκ.